Σταμάτα ό,τι κάνεις αυτή τη στιγμή, ήρθε η ώρα επιτέλους να κάνω όλα αυτά εδώ unboxing και να τα βάλω εδώ μέσα. Για να φτιάξω τα σιρτάρια μου πάρα πολύ ωραία. Δεν μέτρησα τίποτα, απλά τα πήρα με το μάτι και μετά ό,τι μου αρέσει πολύ πήρα διάφορα και ό,τι μου αρέσει και με βολεύει θα πάω να πάρω κι άλλα. Τα πήρα από το τζάμι γιατί είναι φθηνά, γιατί δεν ήθελα τώρα να χαλάσω πάρα πολλά λεφτά για διαχωρισμούς και μετά να μην μ' αρέσουνε. Οπότε πήρα αυτά και βλέπουμε. Αρχικά έχω πάρει αυτά εδώ που είναι για κραγιόν και είναι για να μπαίνουν έτσι, αλλά εγώ θα τα βάλω ξαπλωμένα και θα τα χρησιμοποιήσω μόνο για τα κραγιόν που μπορείς να δεις το χρώμα απ' έξω. Μετά πήρα αυτά που είναι επίσης για κραγιόν, αλλά εγώ νομίζω θα τα χρησιμοποιήσω για κάτι για τα φρύδια ή για μάσκαρες. Ξανά όρθια. Πήρα αυτά εδώ για ρούζ και τέτοια, δεν ξέρω αν θα βολέψουνε. Και μετά πήρα αυτό εδώ που έχει τα levels, οπότε δεν ξέρω, θα το δούμε μαζί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με gloss και κραγιόν, τα οποία τώρα έχω βάλει έτσι. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι rouge και highlighter. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι έκανα βλακία που πήρα μόνο 4 τέτοια. Γιατί από κάτω είναι έτσι. Πάμε να κάνουμε μάσκαρα και φρύδια. Αλλά πάρα πολύ ωραία, αλλά μάντεψε. Ωραία. Βέβαια υπάρχει λύση, γιατί το από κάτω σιρτάρι είναι πιο βαθύ. Άρα μπορώ να βγάλω αυτό που είναι από κάτω και να τα βάλω πάνω. Από ό,τι καταλάβατε πάω πάλι στο τζάμπο. Γύρισα, ίσα ίσα που πρόλαβα, 10 λεπτά πριν κλείσουμε. Πάμε. Λοιπόν, τελείωσα. Εν τω μεταξύ αύριο έχω φωτογράφηση MKM και δεν έχω κάνει τίποτα για τη φωτογράφηση, γιατί έπαθα αιμονή με αυτό. Πάμε. Σιρτάρι 1, lip gloss. Και ακόμα το αγαπημένο μου είναι αυτό. Σιρτάρι 2, κραγιόν. Σιρτάρι 3, συνεχίζουμε με κραγιόν. Σιρτάρι 4, αυτά είναι primer, αυτά είναι setting spray. Και εδώ πέρα έχουμε concealer makeup. Και από την άλλη, σιρτάρι 1, ρούζ και highlighter. Σιρτάρι 2, bronzer και πούδρα. Σιρτάρι 3, σκιές. Σιρτάρι 4, σκιές, μάσκαρα και φρύδια. Nailed it. Bye.